Σε χημεία και οικονομία εξετάστηκαν την Παρασκευή υποψήφοι των Γενικών Λυκείων, ρίχνοντας αυλαία στις πανελλαδικές εξετάσεις, με τα βασικά μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Ειδικότερα υποψήφοι των εξετάσεων για το νέο σύστημα διαγωνίστηκαν σε χημεία και οικονομία, ενώ αυτοί με το παλιό σε χημεία και αρχές οικονομικής θεωρίας. Έδινα ΟΘ. Πώς ήταν τα θέματα? Εντάξει, τα θέματα ήταν σχετικά βατά. Τα έχω γράψει όλα. Αυτό, η θεωρία, εντάξει, δεν ήταν σως, ήταν λίγο αντισός θα έλεγα. Αυτά, τα θέματα ήταν σχετικά βατά όμως, αυτό. Μέχρι τώρα η όλη σου πορεία πώς πήγε? Εντάξει, μαθηματικά δεν έγραψα καλά. ΑΟΘ, πληροφορική και έκθεση έχω γράψει αρκετά καλά. Τα πήγα πολύ καλά. Σου φάνηκαν τα θέματα, ήταν εύκολα? Εύκολα ήταν, σχετικά. Αναμενόμενα? Αναμενόμενα, όχι, περιμέναμε πολύ πιο δύσκολα πράγματα. Ήταν εύκολα, νομίζω ακόμη και ένας μέτρος μαθητής μπορούσε να γράψει. Δηλαδή, πολύ καλά διαβασμένοι απέδωσαν πολύ, νομίζω. Η μέχρι τώρα πορεία σου, πώς είναι, είσαι ικανοποιημένος από αυτό? Γενικά, ναι, είμαι ικανοποιημένος, νομίζω θα πετύχω το στόχο μου. Δίναμε οικονομία, ΑΟΘ. Έγραψα πάρα πολύ καλά. Πιστεύω. Είσαι χαρούμενος? Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος. Νομίζω έχω γράψει τέλεια. Έχω γράψει ένα 20 καθαρό. Μπράβο. Μπορώ να πω ότι αρχικά πήγε ανωδικά, μετά καθοδικά και τώρα ξανατελώ ανωδικά. Ναι. Τα μαθηματικά πήγαν χάλια. Αυτό που περίμενα έπεσαν ευτυχώς. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Από την όλη σου πορεία? Εντάξει, είχα δυσκολίες στα μαθηματικά που από εκεί από πρώτη στιγμή ήμουν αδύναμος, ναι. Αλλά στα υπόλοιπα πιστεύω μια χαρά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Από την 1η έως τις 13 Ιουλίου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Προς το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου αναμένουν οι βαθμολογίες. Θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων, ενώ οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ θα ανακοινωθούν τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Το τέλος των πανελλαδικών, μετά από 10 μέρες περίπου βγαίνουν τα αποτελέσματα. Οπότε αν κρίνουμε τώρα είναι 26 σήμερα, μέχρι τις 6 Ιουλίου, η οποία νομίζω πέφτει Κυριακή, οπότε λογικά ή την Παρασκευή, τη Δευτέρα, την επόμενη θα έχουν βγει και τα αποτελέσματα. Είναι μαρτύριο πάντως, έτσι. Ένας μήνας μέχρι και τον Αύγουστο. Βασικά και ο Αύγουστος είναι μαρτυρικός. Ναι, ναι, γιατί φέτος έχει αλλάξει το σύστημα μοριοδότησης, το πώς παίρνουν τα μόρια τα παιδιά από τα μαθήματα, γιατί δεν υπάρχουν συντελεστές πλέον. Οπότε θα είναι ένα μεγάλο... Θα είναι λίγο μπέρδεμα το πώς... Το πόσο μόρια θα έχουν πιάσει και θα θεωρούν ότι θα έχουν περάσει σε κάποια σχολή, αλλά πρέπει να δούμε, να περιμένουμε τον Αύγουστο για να δούμε πραγματικά τι θα γίνει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι ΒΑΙΣ αναμένεται να ακολουθήσουν διπλή διαδρομή. Οι ΒΑΙΣ με τις σχολές υψηλής ζήτησης αναμένεται να κινηθούν ανωδικά, ενώ οι μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές θα έχουν καθοδική τάση.